σημερινή 28 Οκτωβρίου. Το σχόλιο σαν δήμαρχος. Παρακολουθήσαμε με πολύ χαρά και πολύ με ενθουσιασμό τα παιδιά μας, την νεολαία της Ερμιονίδας, τα παιδιά των σχολείων της Ερμιονίδας και οι πρόσκοποι να παρελάβουν με πολύ ωραίο τρόπο, με πολύ όμορφο τρόπο, συντεταγμένα, οργανωμένα, με τις δικές τους φιλαρμονικές, με τις δικές τους μπάντες και απολαύσαμε μια εξαιρετική παρέλαση. Ήταν πράγματι πολύ όμορφο γιατί έτσι αποδίδουμε τιμή και δόξα στους ανθρώπους οι οποίοι αντιστάθηκαν στον άξονα το γερμανικό, αντιστάθηκαν δίνοντας το αίμα τους, δίνοντας τη ζωή τους, δίνοντας την ψυχή τους, δίνοντας τα πάντα για την ελευθερία και τη δημοκρατία στη χώρα μας. Έτσι σήμερα εμείς είμαστε ελεύθεροι, είμαστε ελεύθεροι, είμαστε ζούμε σε μια δημοκρατία. Θερμά συγχαρητήρια στα παιδιά των σχολείων όλων, στους καθηγητές, στους γονείς τους, σε όσους βοήθησαν και συνετέλεσαν να απολαύσουν μια τόσο όμορφη παρέλαση. Κύριε Δήμαρχε, πριν από λίγες ημέρες, ένα από τα σχολεία που παρέλασε σήμερα το Γενικό Λύκειο Κρανιδίου, για πέμπτη φορά στην ιστορία του, έβγαλε μαθητή πραγματικά την Ηλέκτρα Μαρία Διδρούζα, η οποία σάρωσε με 19.500 πόντους. Τι σημαίνει αυτό για το Κρανίδι? Είναι μια εξαιρετική πρωτιά που σημαίνει ότι και από εδώ, από το Κρανίδι και από την επαρχία, τα παιδιά που κάνουν την προσπαθία τους και έχουν τις ικανότητες μπορούν να αριστεύσουν. Εμείς είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι, ικανοποιημένοι γι' αυτό και εκφράσαμε και δημόσια τα συγχαρητήριά μας και για τη μαθήτριά μας αυτή, φοιτήτρια πλέον, αλλά και για όλους τους μαθητές που μπήκαν στα ανώτατα και ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι και εμείς μπορούμε να διευκρινίσουμε με ίσους όρους τις πρωτιές από εδώ από την Ερμιονίδα. Είχαμε και μια άλλη πρωτιά όμως, παρήλασε για πρώτη φορά το ΕΚ Ερμιονίδας. Τα παιδιά μας αυτά τα καμαρώσαμε. Όπως και τα άλλα τα παιδιά, εξίσου το ίδιο, τα θεωρούμε ίδια τα παιδιά, με ίσα δικαιώματα και με ίδιες ικανότητες. Τα καμαρώσαμε πάρα πολύ και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι, γιατί όπως έχουμε πει επανειλημμένα, από τον πρώτο χρόνο της θητείας μας, που τελειώνει στο τέλος του χρόνου, ιδρύσαμε και λειτουργεί μέχρι και σήμερα το ΕΚ Ερμιονίδας, το νέο σχολείο αυτό, στους χώρους του Γενικού Λυκείου. Ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη.